Λόγος ΙΒ περί του πώς οφείλει να κάθεται ο διακριτικός στην ησυχία. Άκουσε ο αγαπητέ, εάν θέλεις να μην γίνονται τα έργα και οι κόποι σου ματέως και οι μέρες της ζωής σου να παρέρχονται εναργία, στερούμενε του κέρδους της ησυχίας, το οποίο ελπίζουν είναι οι διακριτικοί. Πίσω την αρχή της ησυχίας σου με τα διακρίσεις και όχι προς περιποίηση κάποιου ανθρώπου όπου πάσχουν και πολλοί, ή να μην γίνεις όπως αυτοί. Έχει το σκοπό σου προηγουμένως εις το νου σου, ή να συμφώνως με αυτόν διευθύνεις τα έργα της ησυχίας, της ησυχαστικής σου πολιτείας. Ρώτησε δε και τους έχοντας γνώση εκ πείρας και όχι από μόνη την ιδίαν αυτών γνώσην, και μη αμεριμνήσεις έως ότου να γυμναστήσεις όλα τα έργα της ησυχίας και σπάν βήμα το οποίον κάμνεις εις κάθε έργο. Εξέταζε τον εαυτό εάν περιπατήσεις την αληθινή οδό της αρετής ή παρεκτράπεις από αυτήν και πλανάς έξωθεν αυτή συστρίβων τεινά, και μην πιστεύσεις ποτέ ότι η ακριβής πολιτεία της ησυχίας τελειούται εκ μόνων των φανερών έργων. Εάν επιθυμείς να αποκτήσεις αρετή κάποιαν δια της δοκιμής, πρέπει να έχεις σημεία και αποδείξεις κάποια σκρυπτά στην ψυχή σου, διαέκαστον βήμα το οποίο κάνεις εις αυτήν και εξ αυτών δύνασαι να γνωρίσεις εάν περιπατείς την αληθή οδό των πατέρων ή ευρίσκεσαι εις την πλάνη του εχθρού. Και εστώσαν σύ ταύτα τα ολίγα προς οδηγίαν σου μέχρι ότου σοφιστείς παρά Θεού εις την οδόν της ησυχίας σου. Όταν ευρισκόμενος στην ησυχία βλέπεις ότι το λογιστικό σου δύναται να ενεργεί ελευθέρως στους καλούς λογισμούς και δεν επιβάλλεται στην εξουσία αυτού βία της, ενώ ενεργεί εις κάποιας εξ αυτών των καλών λογισμών, γνώριζε τότε ότι η ησυχία σου είναι ορθή. Και πάλι, όταν προσεύχεσαι, εάν εις τα διάφορα είδη της προσευχής σου ευρίσκεται ο νου σου όσο το δυνατόν περιορισμένος και εξέφνεις κόπτεται ο στίχος δια της γλώσσης σου και η ψυχή σου ευρίσκεται σιωπόσα χωρίς να θέλει να και διαρκούσει ταύτα τα σημεία, τότε γνώριζε ότι προοδεύεις εν τη ησυχία σου και διπλασιάζεται εισαι η πραότης. Διότι η μόνη απλή ησυχία και η γινόμενη άνευ φτηνός αρετής, ορθώς κρινόμενη, είναι κατηγορημένη. Η μόνη απλή ησυχία είναι όσο μοναχικό εν μοναγενές μέλος και χωρισμένον εκ της βοήθειας των άλλων μελών και ως τη αυτή θεωρείται υπό των εναρέτων και διακριτικών ησυχαστών. Και πάλι, αν βλέπεις ότι εισέκαστον λογισμών κινούμενο στην ψυχή σου και σπάσαν εμφύμιση και θεωρία γινωμένα στην ησυχία σου, οι οφθαλμοί σου γεμίζουν από δάκρυα χωρίς κάποια βία και βρέχουν τα σπαριά σου, γνώριζε τότε ότι ήρξατε να γίνετε εμπρός στο άνοιγμα φραγμού και προς καταστροφή του εχθρού. Και πάλι, εάν αισθάνεσαι στον εαυτό σου προς καιρό, από καιρόν εις καιρόν ότι ο νου σου κατέρχεται αφεαυτού εις την καρδία σου, χωρίς να το πράττεις τούτο κατά την τάξη και συνήθεια, διαμένει εκεί ώρα κάποιον ή όσα να είναι σύνηθες, και μετά τούτο βλέπεις ότι παρελήθησαν τα μέλη του σώματός σου ως από ασθένεια και βασιλεύει η ειρήνη στους λογισμούς σου, και ότι αυτό διαμένει σε πολύ χρονικό διάστημα, γνώριζε τότε ότι άρχισε η νεφέλη της χάρητος του Αγίου Πνεύματος να επισκιάζει τη σκηνή της καρδιάς σου. Αφού δεν κάμνεις πολύ καιρόν στην ησυχία, παρατήρησον και αν έβρεις ότι η ψυχή σου κυριεύεται από λογισμούς οι οποίοι αποσπούν και εξουσιάζουν αυτήν και βιαίως πάσαν ώρα να εχμαλωτίζεται υπ' αυτόν και οδηγούν το νου εις κάθεν περίσταση σε εκείνα τα οποία άλλοτε επράκτησαν από αυτής της ψυχής ή επιθυμεί να εξετάζει τα μάτια πράγματα, γνώριζε τότε καλώς ότι ματέως κοπιάζεις στην ησυχία και ότι η ψυχή σου περιπλανάται από εδώ και από εκεί ανοφελώς και δίδονται εις αυτήν αφορμέ από τα έξω πράγματα είναι και τις εσωτερικής αμελίας και προερχομένης από την παράβλεψη των καθηκόντων και μάλιστα από την παράβλεψη της αγρυπνίας και της αναγνώσεως. Λοιπόν, προλαβών διόρθωσον παρευθύ στον εαυτό σου. Όταν δε κατά τις αυτές τις περιπτώσεις συνέλθεις στον εαυτό σου και βλέπεις ότι δεν ευρίσκεις ειρήνη εκ της ενασχολήσεις των παθών, μη θαυμάσεις και απορρίσεις εις τούτο. Καθότι είναι εάν το βάθος της γης το οποίο δέχεται τα σακτήνα του ηλίου διατελεί επολύν ώραν θερμών, και αν πάλι η οσμή των ιατρικών και ευωδία του μύρου η διαδεδομένη στον αέρα διαμένει επί πολύν ώρα έως ότου να διαλυθεί και να εξαφανιστεί, πόσο μάλλον τα πάθη τα οποία ομοιάζουν ως συνηθισμένοι και οι στομακελιών σκύλοι γλύφουν αίματα, οπότε αν δεν ευρίσκουν ύλη κατά τη συνήθεια αυτών δεν ήθελαν να στέκονται μπροστά των θυρών της καρδιάς και να φωνούν
φωνάζουν μέχρι σου, ήθελε διασκεδαστεί η δύναμη της προτέρας αυτών συνήθεια. Όταν δε η αμέλεια άρχεται με τα υπούλου τρόπου να εισέλθει εις την ψυχή σου και πλησιάζει να σκοτιστεί ο οίκος της ψυχής σου, προηγουμένως συμβαίνουν ταύτα τα σημεία. Αισθάνεσαι στον εαυτό σου περιπτώσεις ότι ασθενείς κατά την πίστη και πλεονεκτής στα φαινόμενα πράγματα και λατούται η προς τον Θεό πεποίθησή σου και σου φαίνεται ότι ζημιούσε υπό του γείτονό σου και πληρούται η ψυχή σου μέμψεως κατά του πλησίον σου και δια της καρδίας σου κατηγορείς πάντα άνθρωπο και πάν πράγμα και όσα πάντα και όσα την απαντάς δια του λογισμού και των αισθήσεων προσέτει και αυτόν τον ύψη των Θεών και φοβήσε δια τη βλάβη του σώματός σου ένεργα της οποίας κυριεύεσαι κατά πάσαν ώρα από μικροψυχία και από καιρόν εις καιρό βρίσκεται η ψυχή σου πεφοβισμένη τόσον ώστε να φοβήσει και από τη σκιά σου και να βιάζεσαι εις τα έργα σου αποδηλίαν. Λέγομεν πίστην εντάφθαν, όχι εκείνη νήτης υπάρχει θεμέλιο της ομολογίας όλων των πιστών, αλλά εκείνη την νοητή δύναμη η οποία στηρίζει την καρδία δια του φωτός της διανοίας και δια της μαρτύρας της συνειδήσεως κινεί την ψυχή εις την άμαρτο προς το Θεό πεποίθηση, ώστε να μην φροντίζει περί αυτής, αλλά πάντοτε και εις πάσαν περίσταση να επιρρύπτει την φροντίδα αυτή στο Θεό, μένουσα αυτή αμέριπνος εις όλα. Αυτή την πίστη λέγω ότι εκάλυψε σας ένεκαν της αμελίας σου και δια της απιστίας. Όταν δε προκόπτεις στα καλά έργα των αρετών και προχωρήσεις τα έμπροσθεν, ευρίσκεις στην ψυχή σου αυτά τα φανερά σημεία. Ενδυναμούσε δια της ελπίδας σε όλα σου τα πνευματικά έργα και πλουτίσεις την προσευχή και δεν λείπει ποτέ η ύλη του κέρδους στον λογισμό σου, εξ όσων απαντάς και αισθάνεσαι την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως, εφόσον μεν προφυλάτεσαι δια τούτων εκ της υπερηφανίας. Εξάλλου δε παραβλέπεις τα ελαττώματα του πλησίον σου και έρχεσαι στην επιθυμία να εξέλθεις του σώματός σου με τα πόδια και αγάπη. Μετά τα οποία θέλουμε έστε στα μέλλοντα αγαθά ή έτη δε και όλα τα λυπηρά της παρούσης ζωής τα οποία σου συμβαίνουν φανερός και κρυπτός ευρίσκεις ότι σου επέρχονται εκ της θείας δικαιοσύνης και όλα τα πράγματα θεωρούνται πλησίων σου με τα ακριβίας ή της απέχει από την υψηλοφροσύνη δια όλα αποδίδεις εξομολόγηση και ευχαριστίανες των Θεών τα αυτά τα σημεία είναι εκείνων οι οποίοι ήτινες γρηγορούν και προσέχουν και προφυλάττονται και επιμένουν στην ησυχία και επιθυμούν να φτάσουν την ακρίβεια της μοναχικής πολιτείας. Αλλά οι χάβνοι και οι αμελείς δεν έχουν χρειά τούτων των προλεχθέντων λεπτών σημείων. Επειδή οι τιούτοι ευρίσκονται μακράν των κρυπτών ψυχικών αρετών, όταν δε άρχεται μία εκ τούτων να αναφαίνεται εις την ψυχή σου, συλλογή σου κατά αυτήν την ώρα, εις ποιο μέρος άρχισε να κλείνει ή στα δεξιά ή στα αριστερά, διότι ευθύς γνωρίζεις ποια συνοδεία είναι. Ήθε ο Θεός να μας δώσει αληθήν γνώση εις όλα. Αμήν.